θετικά κοντά σας. Εποφεληθείτε από την ημέρα αυτή. Η δουλειά βέβαια σας περιμένει, ενώ ένα οικονομικό θέμα δεν είναι τόσο καλό από αύριο και μετά. Για τους Ταύρους μας, είναι μια μέρα που θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην οικογένεια, στο σπίτι, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είστε πάρα πολύ δυναμικοί αυτόν τον καιρό, μπορείτε να καταφέρετε πάρα πολλά, ιδιαίτερα στο τέλος της εβδομάδας. Αλλά σήμερα θα ήθελα να σας πω μόνο τα χαρούμενα και από αύριο λέμε τα υπόλοιπα, τα οποία όμως για εσάς είναι καλά. Για τους διδύμους, μετακομίσεις από το σπίτι, πήγαινε, έλα, υπάρχουν, ειδικά αν είστε γεννημένοι προς το τέλος Μαΐου. Σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για να δείτε αγαπημένα πρόσωπα στο χώρο της δουλειάς. Ενδεχομένως, ειδικά από αύριο, να πάρετε κάποιες σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν και διάρκεια. Μάλιστα. Καρκινάκια μου, καρκίνους είναι η Αταλία. Καρκινάκια μου, αυτόν τον καιρό μετακινήσεις, συζητήσεις σας ευνοούν, αλλά σας είχα πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, προσέχετε πώς κυκλοφορείτε, μην τρέχετε με το αυτοκίνητο, ενώ τα λόγια σας μπορεί να είναι λίγο καυστικά, η συναισθηματική σας ζωή όμως θα είναι πλούσια και ενδιαφέρουσα, με παλιές ιστορίες, καινούργιες ιστορίες, όλα μπλέκονται γλυκά, είναι πολύ όμορφα. Θα η Ναταλία είναι τότε. Η Ναταλία είναι. Όλα έτσι ωραία όμως και σταθεροποιημένα για τους καρκίνους, τους περισσότερους καρκίνους. Εκτός αν είστε γεννημένοι 1 Ιουλίου, κάπου εκεί είναι λίγο δύσκολα. Λιοντάρια μου, η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Μπορεί η οικογένεια να σας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Τα νεαρά πρόσωπα, τα παιδιά να είστε λίγο φορτισμένοι, πολλά έξοδα σας περιμένουν, αλλά μπορείτε να προωθήσετε ένα θέμα δουλειάς την περίοδο αυτή. Οι Παρθένοι μας έχουν τη διάθεση να αλλάξουν τη ζωή τους. Πρόσωπα του περιβάλλοντός σας μπορούν να σας βοηθήσουν. Αύριο είναι μια μέρα που θα πρέπει να προσέξετε το λόγο σας. Γι' αυτό αύριο θα πούμε περισσότερα για σας. Ενώ η οικογένεια είναι για σας το στήριγμά σας. Για τους ζυγούς μας, σήμερα κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν πρέπει να τις αποφύγετε. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Μην αφήσετε για αύριο ένα οικονομικό θέμα, θα σας πω γι' αυτό. Ενώ μετακινήσεις με αγαπημένα πρόσωπα ευνοούνται. Όμως υπάρχει λίγο ένα παρασκήνιο ή κάποια αγωνία που μπορεί να έχετε για πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Οι Σκορπιοί μας, οι πλέον σεξουαλικοί, να πούμε και χρόνια πολλά σε παλιούς φίλους, το πλέον σεξουαλικό ζώδιο αυτόν τον καιρό μπορεί να χαρεί, να διασκεδάσει, να είναι κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα. Να ξέρετε ότι ως το τέλος της εβδομάδας μπορεί να πετύχετε πάρα πολλά, θα σας πω αύριο πολλά γι' αυτό. Μία όψη η οποία έχει σχέση με το δικό σας πλανήτη σημαίνει ότι πράγματα του περιβάλλοντός σας ή θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον σας τα διευθετείτε εσείς, ενώ σήμερα η κοινωνική σας ζωή μπορεί να σας δώσει πολλά. Πολύ προετοιμάζεστε για ταξίδια στο εξωτερικό ή συμβόλαια ή συμφωνίες, κάτι τέλος πάντων θεαματικό, το οποίο είναι μοναδικό για εσάς που είστε γεννημένοι ειδικά τον Νοέμβριο και οι άλλοι θα περιμένετε παλιές ιστορίες που δεν τέλειωσαν να επιστραφούν. Οι τοξότες μου, δεν ξέρω, πάλι παραπονάκια έχουν, πάλι μια ένταση με πρόσωπα Κύρους, ειδικά αν είστε γεννημένοι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, μην τρέχετε όταν οδηγείτε ή χειρίζεστε μεταλλικά αντικείμενα και μην τα βάζετε με τους άλλους, γιατί μάλλον δεν θα γίνουν ακριβώς όπως θα θέλετε αν πιέσετε καταστάσεις. Συνήθως, εάν δεν ακολουθήσουμε μια ευέλικτη τακτική σε αυτό που θέλουμε, καμιά φορά δεν κερδίζουμε. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο, μην δίνετε αφορμές για σχόλια ή συμπαρασταθείτε σε ανθρώπους που σας έχουν ανάγκη, εκτός αν έχετε εσείς οι ίδιοι. Η εγώ καιρή είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση αυτή την εβδομάδα. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, κυρία Στρίτη, να προωθήσετε θέματα τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν προωθηθεί, ειδικά αν είστε γεννημένοι τέλος Δεκεμβρίου, με φίλους να σας βοηθούν, να βλέπετε φίλους από τα παλιά ή να κάνετε κάποιες συζητήσεις. Προσέχετε μόνο τις παρανοήσεις, γιατί αυτό τον καιρό με τον ανάδρομο Ερμή, καμιά φορά άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Ενώ σήμερα προσέχετε λίγο τα έξοδά σας. Τα αγαπημένα πρόσωπα νομίζω ότι είναι κοντά σας και σας στηρίζουν. Η αγαπημένη μας σύντροχοι, σήμερα η Σελήνη είναι απέναντι από το ζώδιό σας. Νομίζω ότι είστε μέσα στη χαρά τώρα. Αυτά τα ξέρω και τα λέω. Ο γιος της εδώ, άντρας της εδώ. Με το σύντροφο ή τους συνεργάτες θα ασχοληθείτε αυτόν τον καιρό. Μπορεί με ένα οικονομικό θέμα να έχετε κάποια έννοια. Το χαρτάκι μου ήρθε εμένα πάντως. Σου ήρθε το χαρτάκι. Εμένα μου ήρθαν 5, δεν πειράζει. ένα θέμα δουλειάς νομίζω θα μπορούσε να προχωρήσει. Στον επαγγελματικό σας χώρο μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές τις οποίες να θέλετε να κάνετε και να προωθήσετε, ενώ γενικά οι φίλοι είναι πολύ κοντά σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες.
Και για τα ψαράκια μας να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος, όσο και αν ο Άρης είναι απέναντι από το ζώδιό σας. Και δημιουργεί μια ένταση σε εσάς τώρα που είστε γεννημένοι προς το τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, γενικότερα, έστω και αν καθυστερούν τα πράγματα, είναι ιδιαίτερα καλά για εσάς. Ενώ η κοινωνική σας ζωή νομίζω ότι έχει να σας δώσει πολλά. Για ένα ταξίδι, αν ενδιαφέρεστε, ή νομικό διαδικαστικό θέμα, είναι καλά να μην το συζητήσετε αύριο ή να πάρετε σοβαρές αποφάσεις που από καιρό δεν προωθούν το όπως εσείς τα θέλετε. Πάντως είναι λίγο μια δύσκολη μέρα, μπορεί να δείτε να καθυστερούν κάποια πράγματα, ενώ ουσιαστικά θα πραγματοποιηθούν. Αυτά από μένα, χρόνια πολλά για την Ελλάδα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.